στην παρέμβασή μου θα προσπαθήσω να δώσω ουσιαστικά δύο μεγάλες απαντήσεις. Η μία είναι γιατί έχασαν οι Αμερικάνοι, που ουσιαστικά θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι χάσαν από τρία κινήματα το αντιπολεμικό κίνημα στην Αμερική, την αντασία στο στρατό και το αγροτικό, ουσιαστικά επαναστατικό, απελευθερωτικό κίνημα στο Βιετνάμ. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να απαντήσουμε και σε ένα άλλο σημαντικό ερώτημα, στο γιατί το Βιετνάμ αποτέλεσε πυροδότη για αυτό το τεράστιο επαναστατικό κύμα του 68. Και θα ξεκινήσω από αυτό, προσπαθώντας να το συνδέσω ουσιαστικά με τη χτεσινή μας συζήτηση. Ενώ φαινόταν ότι το 68 θα είναι μια χρονιά όπως όλες οι προηγούμενες, ξεκινάει με τη μάχη της ΤΕΤ. Μια μάχη στην οποία πιάνουν τους Αμερικάνους με τα σόβρακα και είναι γελιότητα, διότι είχαν τη μεγαλοφιλή ιδέα οι Βιετναμέζοι να πούνε ότι ξέρετε, θα γιορτάσουμε τη Βιετναμέζικη πρωτοχρονιά δύο μέρες πιο πριν. Για να έρθουν οι αντάρτες στα σπίτια τους να συζητήσουν. Δεν κάνει κλικ τίποτα στους Αμερικάνους και στη συνέχεια επιτίθεται σε 34 από τις 44 μεγαλύτερες πόλεις και όλος ο πλανήτης βλέπει ότι τι γίνεται. Χάσανε σε αυτή τη μάχη. Περίμεναν δηλαδή ότι θα ξεσηκωθεί ο λαός της πόλης, αλλά έλα που δεν είχαν προετοιμάσει τίποτα σε επίπεδο εργατικό για αυτή τη δουλειά, το αποτέλεσμα είναι ότι στρατιωτικά χάνουνε. Πολιτικά όμως αποτελεί τον πυροδότη, αποτελεί τη σκανδάλη για αυτό που λέμε 68. Εδώ λοιπόν, για να εξηγήσουμε το γιατί αποτέλεσε τη σκανδάλη, προφανώς ήταν η εικόνα που μας είπε και η Αναστασία ενός μικρού αγροτικού λαού ο οποίος μάχεται και κερδίζει το τέρας, αλλά υπάρχουν τα πριν, τα κατά και τα μετά που κουβεντιάζαμε χτες. Το ένα είναι το τι διαμορφωνόταν στη χρυσή 20ετία του καπιταλισμού, δηλαδή μια εργατική τάξη με τα χαρακτηριστικά που είπαμε. Το δεύτερο ήταν η μαζικοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού μαζί με το πρώτο, η οποία προερχότανε και από κομμάτια της εργατικής τάξης και συγχρόνως είχε όλα τα δεδομένα των κινημάτων τα οποία συζητήσαμε, δηλαδή κινημάτων ελευθεριακών απελευθέρωσης που συζητούσαμε επίσης χτες. Ο δεύτερος μεγάλος παράγοντας είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν κινήματα, αυτό που λέγαμε τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, αρκετά από τα οποία νικηφόρα, ο πόλεμος της Αλγερίας 54-62 ενάντια στη Γαλλία, η ακτινοβολία της Κουβανέζικης Επανάστασης το 58, και αν αυτά ήταν για τους δυτικούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήμασταν στον ψυχρό πόλεμο, υπήρχαν και για τους ανατολικούς, η εξέγερση του Βερολίνου, η Ουγγαρία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πάμε και σε ένα τρίτο παράγοντα. Ότι δεν ήταν δεδομένο το ότι είναι οι δύο μεγάλοι πόλοι του ψυχρού πολέμου και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπήρχε μια κατάσταση στην οποία υπήρχε μια προσπάθεια τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα με διάφορες μορφές, όχι μόνο
τα επαναστατικά τα αριστερά, αλλά ήταν και ο Μακάριος, αν θυμάστε, κίνημα δεσμεύτων, υπήρχε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το κομμάτι ακριβώς αυτό. Φαινότανε ότι πάει σε μία θέση που βγαίνει εκτός γραμμής στην πραγματικότητα από το σοβιετικό μπλοκ. Εδώ λοιπόν αναφέρθηκε και χτες ο Αντώνης, υπήρχε στην Αβάνα το 66 η τριυπηρωτική, στην οποία ήταν εντυπωσιακές κυριολεκτικά οι υπογραφές που καλούσαν από το παγκόσμιο κίνημα. Έτσι, ενδεικτικά αναφέρω τον Γκόρζ, τον Ντανιέλ Γκερέν, αναρχικός, έτσι, τον Αλέν Ζισμάρ, ο οποίος ήταν γραμματέας της Ένωσης Σοσιαλιστών Φοιτητών και συνέχεια ηγέτης στη μαοϊκή προλεταριακή αριστερά, ο Χόρχε Σεγκρούν, ο Ζαν Πολ Σάρτρ κτλ., που δείχνει ότι ουσιαστικά το κομμάτι της αριστεράς, το οποίο έψαχνε για λύσεις και το οποίο είχε αρχίσει να υποδομεί μία αντίληψη που έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρχει επανάσταση στα μητροπολιτικά κέντρα, αλλά το περιεχόμενό μας είναι τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα του τρίτου κόσμου, συγχρόνως αμφισβητούσανε τη σταλινική σοβιετική κυριαρχία και φαινότανε ότι θα υπάρχει και μία άλλη κατεύθυνση. Αυτό βέβαια πολύ γρήγορα διαψεύστηκε, έτσι, στην εισβολή στη Μπράγα, στην Τσεχοσλοβακία των ρωσικών τάξ, το στήριξε ο Φιντέλ και βέβαια παρά τις διαγραφές τις οποίες έκανε των μελών του πρώην ΚΚ, των φιλοσοβιετικών δηλαδή, παρά τις ακυρώσεις της επίσκεψης στη Βουλγαρία, στο Φεστιβάλ των Μουσικών Νεολαιών και ανάποδα του Γενικού Γραμματέα της Βουλγαρίας. Το θέμα είναι ότι το απογοήτευσε, το γύρισε πολύ γρήγορα όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες ήταν μια διαδικασία η οποία φόρτωνε και η οποία έρχεται να πυροδοτηθεί ουσιαστικά με το μεγάλο γεγονός ότι δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να νικήσουν στο Βιετνάμ, που έβγαζε ουσιαστικά η ΤΕΤ. Αυτό μεταφερόταν παγκόσμια. Όταν λέω παγκόσμια, κουρώνω ο Τζολεύσκι στην Πολωνία. Αντίστοιχα για να πάνε στην Ελλάδα. Φυλαδιάκι του 66 της ελληνικής αριστεράς, όπου είναι από τους Αμερικάνους φοιτητές για τον πόλεμο και την επανάσταση στο Βιετνάμ. Ή αντίστοιχα μπορείτε να φανταστείτε γιατί ο Σαββόπουλος τραγούδαγε στο Βιετνάμ το «Καίγανε το ρύζι» με το καλάμι και τα λοιπά. Ήτανε λοιπόν ενδεικτικό το τι υπήρχε πριν και το πώς ήρθε να δέσει με αυτή την πυροδότηση στην πραγματικότητα από τη μεριά του βιετναμέζικου κινήματος και της ΤΕΤ. Εδώ τα ιστορικά, μας τα είπε η Αναστασία, δεν θα τα επαναλάβω. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε αυτόν τον 20ετή πόλεμο, τον πόλεμο του Βιετνάμ όπως λέμε εμείς και τους Viet Cong, χρησιμοποιώντας την αμερικάνικη ορολογία, Viet Cong είναι οι Βιετναμέζοι κομμουνιστές, από τα αρχικά τους λέγανε Viet Cong, έτσι. Στην πραγματικότητα ήταν οι μαχητές του Εθνικοαπελευθερωτικού στρατού. Και από τη μεριά των Βιετναμέζων είναι ο Αμερικάνικος πόλεμος. Έτσι τον λένε. Θα πρέπει να δούμε ότι υπήρχαν και άλλα 10 χρόνια πριν πολεμού με τους Γάλλους. Δηλαδή οι άνθρωποι πολεμούσαν επί 30 συναπτά έτη. Και σε αυτά θα ήθελα, σε όσα μας είπε η Αναστασία, να προσθέσω μερικές παρατηρήσεις. Το ΚΚ διατύπωσε, ΚΚ Ινδοκίνας τότε ήταν, τώρα συντοπικά, διατύπωσε ένα πρόγραμμα 10 σημείων με το οποίο λίγο ως πολύ τράβηξε όλο τον αγώνα μέχρι το τέλος. Έχουν ενδιαφέρον
πραγματικότητα στο ξεκίνημα συνδέαμε πολύ καθαρά τον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία με τον αγώνα για την κοινωνική επανάσταση, για τον σοσιαλισμό. Παρόλα αυτά από τότε επεσήμεναν την ανάγκη για μια πλατιά εθνική ενότητα, εθνική συμμαχία, μαζί προφανώς με τους πατριώτες καπιταλιστές, και οι προφανέστεροι αντίπαλοι ήταν οι Γάλλοι, οι ιδιοκτήτες σπιτιών. Αυτή λοιπόν η οργάνωση θα ένωνε τους πάντες, δηλαδή εργάτες, καπιταλιστές, χωρικούς, γεωκτήμονες, όσους ήταν πατριώτες και θέλανε να παλέψουν ενάντια στους Γάλλους. Αυτό το πράγμα έπαιρνε τέτοια διάσταση που το 45, που μας έλεγε η Αναστασία, μετά που ουσιαστικά φύγανε οι Ιάπωνες και υπήρχε μια κατά κάποιο τρόπο απελευθέρωση και ο Βιετναμέζικος σύνδεσμος, η Viet Minh, κέρδιζαν και φαινόταν ότι θα ελέγχανε ουσιαστικά το Βιετνάμ, οι Γάλλοι θέλουν να συνεχίσουν να ελέγχουν προφανώς την Ινδοκίνα και ήρθαν σε συμφωνία με το Viet Minh. Σε αυτή τη συμφωνία λοιπόν αποδεχόντουσαν οι Γάλλοι ότι θα αναγνωρίζανε σαν ένα ελεύθερο κράτος, αλλά στα πλαίσια της Ομοσπονδίας του Βιετνάμ που την ελέγχανε οι Γάλλοι, και μέχρι το 52 θα αποχωρούσαν οι στρατοί. Με προϋπόθεση ότι θα αποδεχόντουσαν οι Viet Minh να κατέβει γαλλικός στρατός, για την ακρίβεια 15.000 Γάλλοι φαντάροι, από τους οποίους ένα μεγάλο κομμάτι ήταν από τη Λεγεώνα των Ξένων, καθώς και 10.000 Νότιο-Βιετναμέζοι, Βιετναμέζοι τέλος πάντων εκείνη την εποχή φαντάροι, υπό γαλλική διοίκηση. Το αποδέχονται. Σας θυμίζει κάτι εδώ με τα δικά μας ΚΚ. Όχι μόνο αυτό, προσπαθώντας να δείξουν ότι εδώ είναι διατεθειμένοι για τέτοια ανοίγματα προκειμένου να πετύχουν την εθνική ενότητα, και διαλύουν το ΚΚ. Και λένε ότι το διαλύουν εις ένδειξη ότι έβαζε σε εισαγωγικά από την απόφαση τα συμφέροντα του έθνους πάνω από τα ταξικά συμφέροντα. Προφανώς βέβαια οι Γάλλοι δεν φύγανε. Και προφανώς πήγανε να τους τσακίσουν. Και προφανώς ίσχυσαν αυτά που μας είπε η Αναστασία, δηλαδή κάνανε τρομακτικά πράγματα σε αυτό το πόλεμο οι Βιετναμέζοι, προσπαθώντας ακριβώς να επιβιώσουν και να αποκτήσουν την αξιοπρέπειά τους, την ανεξαρτησία τους και να ενώσουν όλη τη χώρα τους. Δηλαδή η περίφημη μάχη του Dien Bien Phu είναι ασύλληπτο πράγμα, διότι είχαν πιάσει μια κοιλάδα, είχαν οχυρώσει όλους τους λόφους με τρομακτικό στρατό, και τα οποία συγχρόνως πρέπει να πω ότι άρχισαν ουσιαστικά από τότε να τους χρηματοδοτούν κανονικά οι Αμερικάνοι και να τους υποστηρίζουν μέχρι και με στρατό. Δηλαδή τα αεροπλάνα είχαν αμερικάνικα πληρώματα. Και τι κάνανε βέβαια, έτσι, πώς κερδίσανε εκεί. Φτιάξανε έναν δρόμο μέσα στα δάση χιλιάδων χιλιόμετρων και κουβαλούσανε πυροβόλα στην πλάτη εκατομμύρια, και πήγανε και τα στήσανε γύρω γύρω, και ξαφνικά είχαν μια δύναμη πυρός που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι Γάλλοι και τους ισοπεδώσανε. Έτσι λοιπόν για τους Βιετναμέζους ήταν ένας αγώνας επιβίωσης, ένας αγώνας ο οποίος είχε κέντρο τη γη και συγχρόνως με τα χαρακτηριστικά που σας είπα, δηλαδή αξιοπρέπειας και εθνικής απελευθέρωσης. Ένα επόμενο ερώτημα το οποίο θα μας έμπαινε είναι
αφού έκαναν τόσο τραγικά λάθη αυτή η ηγεσία των Viet Minh, γιατί την ακολουθούσε ο λαός? Δηλαδή, εδώ δεν είναι μόνο, σε επίπεδο αντάρτικου τα φοβερά κατορθώματα τα οποία είχαν στη συνέχεια ο Γκιάπ, η Εμπεουφού και όλα αυτά, αλλά στην πραγματικότητα ήταν το τι είχαν δείξει μέχρι τα τότε. Θυμηθείτε αντίστοιχα εδώ τι έκανε το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ. Στις βόρειες επαρχίες που είχαν απελευθερώσει η Viet Minh, για την ακρίβεια ήταν 6 επαρχίες αυτές, τι έκαναν? Κατευθείαν οργάνωσαν δυνάμεις αυτοάμυνας, κατάργησαν τους φόρους, μείωσαν τα ενίκια. Τα ενίκια τα οποία παίρνανε για οκτήμονες και δεν μπορούσαν να ζήσουν οι αγρότες, ήταν της τάξης του 60%. Και σε αυτά μπαίνανε στη συνέχεια και κεφαλικοί φόροι και δεν μπορούσαν να ζήσουν οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν το κατεβάζει στο 10%, ακόμα και να μην το πάρει, που θα ήταν η κοινωνική επανάσταση, έτσι, παρόλα αυτά είναι τρομακτικό για τους αγρότες. Συγχρόνως δημεύουν τη γη από τους Γάλλους γεωκτήμονες και μαζί την οποία κατήσαν και διανύμανε, και μαζί με αυτό ξεκίνησαν προσπάθεια καταπολέμησης του αναλφαβητισμού, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι όταν ξέσπασε λοιμός στο βορρά, ανοίξανε τις αποθήκες και μοιράσανε το ρύζι στον κόσμο. Αυτά λοιπόν ήταν, πώς να πούμε, κόκκινα λαμπάκια για το ότι αυτή είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ακόμα και αν κάνουν λάθη, από τους άλλους, οι οποίοι άλλοι, προφανώς, όταν ο... στο νότιο, ο Διέμιον... ναι. Εκεί λοιπόν, όταν ελέγξανε το Βιετνάμ, βάλανε ξανά 60% φόρους, αρχίσανε μια φοβερή καταστολή εκτελώντας, και για να μαζεύουν τους φόρους, είχαν κάνει την εξής πατέντα. Από το 60% των φόρων που έπαιρνε ο γεωκτήμονας, επειδή δεν μπορούσε ο γεωκτήμονας να βγει στις επαρχίες διότι επικρατούσε αντάρτικο και τους καθαρίζανε, έπαιρνε το 30% αντίστοιχα η κυβέρνηση, η αξιωματική και ο στρατός. Και το 30% ο γεωκτήμονας. Δηλαδή, σε αυτά τα κομμάτια συνέχιζε μια καταπίεση αντίστοιχη ή και χειρότερη από τις εποχές των Γάλλων. Για τον οποίο μας είπε η Αναστασία, είχε τρομακτικές απώλειες. Ήταν ένας τρομακτικός πόλεμος. Ήτανε η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Οι Βιετναμέζοι είχαν 2 εκατομμύρια άμαχους και 1,5 εκατομμύριο ένοπλους. Και άλλοι 1,1 εκατομμύρια άμαχοι ήταν στο νότιο Βιετνάμ. Δηλαδή μιλάνε για ένα σύνολο πάνω από 4,5 εκατομμύρια θύματα. Οι Αμερικάνοι ήταν 58.000 νεκροί και 250.000 ήταν του νότιο-βιετναμέζικου στρατού. Αλλά δεν είναι μόνο τα ανθρώπινα νούμερα τρομακτικά. Οι Αμερικάνοι έριξαν στο Βιετνάμ 8 εκατομμύρια τόνους βόμβες, δηλαδή 3 φορές περισσότερες από όσους ρίξανε σύμμαχοι και Γερμανοί σε όλο τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να πάρετε μία εικόνα. Έτσι. Επίσης, από τους 58.000 Αμερικανούς, όπως θα δούμε στη συνέχεια στο σχετικό κομμάτι,
Οι περισσότεροι βέβαια ήταν φτωχοί, άνεργοι, μαύροι. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε είναι γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος. Δηλαδή, γιατί μπήκαν οι Αμερικανοί και κάνανε αυτόν τον πόλεμο. Το πρώτο ήταν ότι είχαν ξεκινήσει από πριν μια τεράστια υποστήριξη των γαλλικών στρατευμάτων. Πλήρωναν δηλαδή τα 2/3 του κόστους της Γαλλίας και τους δίνανε και εξτρά μερικά εκατομμύρια, 160 εκατομμύρια ευρώ καταρχήν τους είχαν δώσει έτσι για να μπορέσουν να κρατήσουν το Βιετνάμ. Ο έλεγχος της Ινδοκίνας ήταν ένα μεγάλο ζήτημα. Απ' τη μια, γιατί ήταν η Αμερικάνικη ισχύς όχι μόνο εκεί αλλά ουσιαστικά σε όλο τον πλανήτη, έδειχνε ότι εδώ μπορούμε, και αν εγκαταλείπαν εκεί θα είχε άμεσο αντίκτυπο προφανώς και στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή αλλά και στο εσωτερικό της Αμερικής. Υπάρχει μια διαφορά. Ο πόλεμος της Κορέας, ο οποίος γινόταν αμέσως πριν. Δηλαδή, στον πόλεμο της Κορέας γιατί δεν αναπτύχθηκε αντιπολεμικό κίνημα. Γιατί δεν είχαμε αντασίες φαντάρων, παρόλο που δεν κατάφεραν και εκεί να κερδίσουν, μπορούμε να πούμε ότι... Εδώ είναι η διαφορά της συζήτησης την οποία κάναμε το πρωί. Δηλαδή, αναπτύχθηκε με τρομακτικό ρυθμό, γιατί πριν η μεγάλη διαφορά ήταν το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, το κίνημα των μαύρων, το οποίο έδωσε τη βάση, τα θεμέλια πάνω στα οποία πάτησε ουσιαστικά το αντιπολεμικό κίνημα. Το αντιπολεμικό κίνημα, τα είπαμε το πρωί, είπε και η Αναστασία, είχε μια τρομακτική άνοδο, μόνο έτσι σας βάζω τα νούμερα μαζί, ότι από το 65 που ξεκίνησε ουσιαστικά με τα αντιμαθήματα σε 100 πανεπιστήμια, τον Οκτώβρη 25.000 διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη, 100.000 σε όλη τη χώρα, το Μάρτιο του 69 50.000 στη Νέα Υόρκη, τον Νοέμβρη 500.000. Βλέπετε μέσα σε 1,5 χρόνο την εκτείναξη της συμμετοχής στο αντιπολεμικό κίνημα. Είχε όμως και άλλα αποτελέσματα το αντιπολεμικό κίνημα. Το ένα ήταν ότι συνέβαλε προφανώς στην ανταρσία μέσα στο στρατό. Το δεύτερο, την πολιτική, τεράστια πολιτική πίεση μέσα στο εσωτερικό της Αμερικής. Και το τρίτο ήταν η περίφημη αρνητές στράτευσης. Είχε αρχίσει δηλαδή να υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι νεολαίας, το οποίο έλεγε δεν είσαι καλά παιδάκι μου, που θα πάω εγώ να σκοτωθώ στο στρατό. Και αυτοί οι ανυπότακτοι φτάσανε τους 93.000, από τους οποίους ένα μεγάλο κομμάτι είχε φύγει και πάει μετανάστες στον Καναδά και ζούσαν εκεί, διάφοροι μπήκανε φυλακή. Οι τελευταίοι νόμοι για αυτά τα κομμάτια, γιατί σταδιακά βγαίνανε νόμοι τους, ξέρετε πότε ήταν, επί Ομπάμα. Επί Ομπάμα. Υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή που τα ταλαιπωριόντουσαν ακόμα μέχρι την εποχή Ομπάμα. Και βέβαια οι στρατιώτες που λιποτακτούσανε, δηλαδή είχαν πάει μεν στρατό, αλλά λιποτακτούσαν ενώ ήταν στο στρατό, ήταν 3 φορές περισσότεροι από τον πόλεμο της Κορέας και έφτασε περίπου το 7% στους στρατιώτες και το 6% στους πεζοναύτες. Εδώ θα μπω στο εκπληκτικό κομμάτι, δηλαδή εδώ θα την βρείτε, αλλά μην ονειρεύεστε, διότι αυτά οικοδομούνται με κινήματα, με διαδικασίες, με αγώνες. Θα πάω στην αντασία, στο στρατό. Είναι πιθανά το πιο παραμελημένο κομμάτι του πολέμου του Βιετνάμ, γιατί αυτή η μαζική αναταραχή η οποία υπήρξε στο στρατό, την έχουμε εξαφανίσει. Δεν εμφανίζεται πουθενά.
όπως βέβαια και οι περισσότερες παραδόσεις της εργατικής τάξης. Αντίθετα, υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια εντελώς ανάποδη. Πόσοι από εσάς δεν έχετε δει αυτές τις ταινίες του Hollywood που γυρίζει ο Αμερικάνος στο Βιετνάμ για να απελευθερώσει τους εκεί εκμαλώτους και συγγνώμη για την έκφραση αυτών οι κεδέρνοι τους αυτούς και... Δηλαδή είναι μια ονειροφαντασίωση απέναντι στην πραγματική ιστορία. Πρώτα απ' όλα, αυτό το κίνημα, παρόλο που θα δούμε ότι κτίστηκε, είχε και εφημερίδες, είχε και... δεν ήτανε με τον ίδιο τρόπο όπως το αντιπολεμικό κίνημα. Ο βασικός στόχος των στρατιωτών ξεκίνησε από πολύ πιο πεζά και πολύ πιο ρεαλιστικά πράγματα. Ποια ήταν αυτά? Ήταν το περίφημο CYA, το οποίο σήμαινε Cover Your Ass, κάλυψε τον κόλο σου. Μην πεθάνεις δηλαδή στο Βιετνάμ. Και από ένα σημείο και πέρα καταλαβαίνετε ότι κάτω από την πίεση του αντιπολεμικού, κάτω από την πίεση του ότι ήταν ένας αδιέξοδος πόλεμος, κάτω από την πίεση του ότι χάνανε, αυτό γινότανε κυρίαρχο σε πάρα πολλά πράγματα. Πάμε να δούμε τη σύνθεση λιγάκι. Οι στρατιώτες του πεζικού στις μάχημες μονάδες ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από την εργατική τάξη. Οι μαύροι, οι οποίοι ήταν το 12%, στις μάχημες μονάδες ήταν από το 25% έως το 40-45%. Δηλαδή, οι φτωχοί και οι μαύροι ήταν αυτοί που πολεμούσαν. Συγχρόνως, για να την αποφύγουνε οι λεφτάδες, ως συνήθως, τι κάνανε, βάζανε τα βίσματα που λέμε και εδώ, δηλαδή τα κονέ, και ήτανε αυτοί οι οποίοι πήγαιναν στα κολέγια και κάναν ουσιαστικά αίτηση να ενταχθούν στην εθνοφρουρά, οπότε δεν πηγαίνανε στο στρατό. Εκεί λοιπόν πήγανε μεγάλες προσωπικότητες, όπως παραδείγματος χάρη όλοι οι μετέπειτα πολιτικοί, ο George Bush παραδείγματος χάρη, έτσι, και πολλοί άλλοι. Για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε, το 68 η λίστα αναμονής για να μπει στην εθνοφρουρά ήταν πάνω από 100.000. Και βέβαια είχε τριπλασιάσει το ποσοστό απόφυτων κολεγίου. Οι μαύροι πόσο ήταν στην εθνική φρουρά? Λιγότερο από 1,5%. Ενδεικτικά, στο Μισισίπι οι μαύροι ήταν το 42% του πληθυσμού. Σε μια εθνική φρουρά των 10.000 πόσοι μαύροι υπήρχανε? Ένας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιοι ήταν αυτοί που πήγαιναν στον πόλεμο. Συγχρόνως, από την ελίτ, τα ανώτερα σχολεία, από το Χάρβαρντ παραδείγματος χάρη, από τους 1.200 απόφοιτους του Χάρβαρντ το 70, πόσοι πήγαν στο Βιετνάμ? Δύο. Και καταλαβαίνετε ότι και αυτοί πήγανε, όπως θα δείτε παρακάτω, γιατί θέλανε τα γαλόνια και τα παράσημα για να τα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια. Πόσοι από εσάς έχετε δει το Σιδηρού Σταυρό του Πέκινπα? Έχετε δει εκεί να περιγράφεται ανάγλυφα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η κόντρα των φαντάρων κομμάτια της εργατικής τάξης που πολεμάγανε με τους αξιωματικούς που πήγαιναν στο μέτωπο ουσιαστικά για να μαζέψουν σιδηρούς σταυρούς, έτσι, για να μαζέψουν δηλαδή τα γαλόνια για να τα χρησιμοποιήσουν μετά. Εδώ επίσης είναι εντυπωσιακά τα νούμερα. Όσοι θέλετε να δείτε περισσότερα πάνω σε αυτά, έχει ένα εκπληκτικό άρθρο του Τζόελ Γκάιερ στο ISJ, από τα αρχικά, το έκτο αν θυμάμαι καλά είναι. Λογικά οι αξιωματικοί έχουν ένα ποσοστό. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το 7% των ενόπλων δυνάμεων. Στον πόλεμο του Βιετνάμ πόσοι ήτανε? 15%. Και αντίστοιχα, πόσους στρατηγούς είχαν στο Βιετνάμ? Συγχρόνως,
64. Γιατί, για να παίρνουμε γαλόνια. Άρα υπήρχε ένα ζήτημα το τι θα τους κάνουν αυτούς. Έτσι λοιπόν ήταν μόνο το 14% του στρατεύματος σε μάχημες μονάδες και το υπόλοιπο 86% ήταν σε ομάδες υποστήριξης, στις οποίες ήταν σε κάμπινγκ κατασκηνώσεις λίγα μίλια πίσω από το μέτωπο που περνάνε ζωή χαρισάμενη. Κανονικά ζωή χαρισάμενη και βέβαια επικρατούσε και άπειρη διαφθορά. Με τα υλικά, με τις προμήθειες, με όλα αυτά. Άρα λοιπόν υπήρχε μια τεράστια διαφορά η οποία υπήρχε και σε κάτι άλλο. Οι φαντάροι στο Βιετνάμ υπηρετούσαν 365 μέρες, ένα χρόνο δηλαδή, οι αξιωματικοί 6 μήνες. Αυτό τι σήμαινε? Ότι και για να έχουν και μάχημη υπηρεσία να πάρουν τα γαλόνια, ότι πολύ σύντομα αλλάζανε πάρα πολλοί αξιωματικοί στις μονάδες. Οπότε υπήρχαν εμπειροπόλεμοι στρατιώτες που ξέραν ότι αυτός με στέλνει να σκοτωθώ και δεν καταλαβαίνει την τύφλα του και συγχρόνως αξιωματικοί οι οποίοι πήγαιναν εκεί απλά για να μαζέψουν πεθαμένους Βιετκόνγκ για να πάρουν γαλόνια. Είναι χαρακτηριστικές σκηνές που λέει ο άλλος ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ μέσα σε ένα χρόνο μου αλλάξανε 6 υπαξιωματικούς και 8, 12, δεν θυμάμαι εδώ το γράφω το νούμερο, διοικητές, από τους οποίους μόνο ένας ήξερε τη δουλειά του. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα τέτοιο κλίμα μέσα στο οποίο για να επιβιώσουν οι φαντάροι άρχισαν όχι μόνο το cover your ass, κάλυψε τον κόλο σου, όπου θα δούμε το φράκι, αλλά άρχισε να κτίζεται και αντιπολεμικό κίνημα μέσα στο στρατό. Υπήρχαν περίπου 300 εφημερίδες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι περισσότερες από αυτές έβγαλαν ένα ή λίγα τεύχη. Ονόματα ήταν η εφημερίδα της Αγγαρίας, το FTA, Fucking the Army, γαμίστε το στρατό, του στο Fort Knox, το Τελευταίο Καψόν κτλ. Σχεδόν παντού, σε όλα τα τάγματα, τα μεγάλα, υπήρχε λίγο σχολή από κάποια εφημερίδα. Παρ' όλα αυτά το σημαντικό ήταν το fracking. Το fracking σημαίνει κατακερματισμός, στην πραγματικότητα είναι οι βόμβες κατά προσωπικού, με τις οποίες τρομοκρατούσαν οι φαντάροι, ουσιαστικά τους τρελαμένους αξιωματικούς που πήγαιναν να μαζέψουν γαλόνια. Έτσι λοιπόν τι υπήρχε, άμα ερχόταν ο τρελαμένος και έκανε παράλογες διαταγές, έβγαλε να πας, το οποίο σήμαινε θάνατος για τους άλλους, είχαν βρει τους εξής τρόπους για να επιβιώνουν. Ο πρώτος ήταν, αν αναγκαζόντουσαν να βγούνε, βγαίναν από το τάγμα, πήγαιναν σχετικά κοντά, αράζανε, κάνανε μια περίμετρο για να μην έχουν προβλήματα, μην τους την πέσει κανένας και δίνανε ψεύτικες αναφορές στον ασύρματο. Ναι, αυτό και είμαστε εκεί, δεν είδαμε τίποτα ή βέβαια σκοτώσαμε και έναν Βιετκόνγκ, είχαν πάρει μαζί ένα όπλο ρώσικο από το στρατόπεδο πριν και όταν γυρίζανε δίνανε και το όπλο, ότι να, αυτό που σκοτώσαμε να και το. Ένας τρόπος αντιμετώπισης στην αρχή ήταν αυτός. Στη συνέχεια αποφάσισαν ότι ούτε αυτός, γιατί να βγαίνω εγώ από το τάγμα. Τι κάνανε λοιπόν, βάζανε ένα καπνογόνο πάνω στο κρεβάτι του αξιωματικού. Τη δεύτερη φορά, γιατί δεν θέλανε να το σκοτώσουν κατά ανάγκη, τη δεύτερη φορά του βάζανε την περώνη μιας χειροβομβίδας. Εάν συνέχιζε και δεν καταλάβαινε Χριστό, την τρίτη φορά το σκοτώνανε κανονικά, του πετάγανε μια βόμβα κατά προσωπικού και τον καθαρίζανε. Στην πραγματικότητα, τα νούμερα για το φράκινγκ είναι ότι υπολογίζουν τα επίσημα στοιχεία ότι ήταν 800 με 1000 περιπτώσεις. Όλοι οι μελετητές, αυτό το οποίο λένε είναι ότι αυτές ήταν οι αποτυχημένες περιπτώσεις. Γιατί στις πετυχημένες περιπτώσεις δεν υπήρχε η καταγγελία,
Και το άλλο χαρακτηριστικό βέβαια ήταν ότι για τον Βαντάν, ο οποίος θα έκανε αυτή τη δουλειά, του συμπαρασκευόντουσαν όλοι. Δηλαδή είτε μαζεύαν όλοι λεφτά, είτε κάνανε ένα κομμάτι από τη δουλειά για να είναι και οι άλλοι συνυπεύθυνοι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, υπήρχε και ένα άλλο, το οποίο είναι εντυπωσιακό, ότι από το 68 είχε κάνει δημόσια δήλωση το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο στις διαπραγματεύσεις στο Παρίσι, ότι όσοι φαντάροι δεν ανοίγουν πυρ, εμείς δεν θα τους σκοτώνουμε. Αυτό δεν τηρήθηκε ακριβώς από τη μεριά του απελευθερωτικού στρατού. Παρόλα αυτά, υπήρχαν πάρα πολλοί φαντάροι, οι οποίοι βάζανε ή σύμβολα ειρήνης, θα έχετε δει, στο Βιετνάμ, στα Κράνη, βάζανε κόκκινη κορδέλα ή κόκκινα μανταλάκια πάνω στη στολή, για να δείξουμε ότι εμείς, παιδιά, είμαστε, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε μαζί σας. Δεν θέλουμε να και πολλές φορές υπήρχαν φαινόμενα, κατά τα οποία τα νούμερα τώρα για να εντυπωσιαστείτε. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το φράκινγκ και με την αποφυγή των μαχών, ο αριθμός των θανάτων το 70 μειώθηκε, των Αμερικάνων, έτσι, περισσότερο από 70%. Δηλαδή το 68 ήταν 14.000 και το 70 έπεσε στις 3.940. Δηλαδή κατάφεραν όντως οι φαντάροι να μην πεθαίνουν και να μην σκοτώνονται μέσα από αυτό το σύστημα. Παραδείγματα όπως την αντίθεση, πώς γινόντουσαν οι μάχες, που δεν τα βλέπετε στις ταινίες. Όπως λένε οι φαντάροι, το μάτι ήταν στον ουρανό, ο αξιωματικός δηλαδή ήταν στο ελικόπτερο, και τα γαϊδούρια στο γρασίδι, οι φαντάροι στο γρασίδι. Ο αξιωματικός λοιπόν ήταν απάνω και έβλεπε και έδινε τις διαταγές και τα γαϊδούρια κάτω ήταν αυτοί που σκοτωνόντουσαν. Είχε τέτοια σημεία παντού και είναι εντυπωσιακό, γιατί θα σας διαβάσω ένα κομματάκι. Δεν είναι από το κίνημα, είναι από την επιθεώρηση ενόπλων δυνάμεων του Ιούνιου του 1971. Την έγραφε ο συνταγματάρχης Ρόμπερτ Χάιν, ιστορικός του σώματος πέσεων αυτών. Ακούστε. Το ηθικό, η πειθαρχία και το αξιώματο των Αμερικανών ενόπλων δυνάμεων, με κάποιες αξιόλογες εξαιρέσεις, είναι χαμηλότερο και χειρότερο από ποτέ αυτών των αιώνα πιθανά σε όλη την ιστορία των ΗΠΑ. Συνεχίζει και δείχνουν την εξάπτωση μιας κατάστασης στις Αμερικανικές δυνάμεις στο Βιετνάμ, που την έχουν ξεπεράσει αυτόν τον αιώνα μόνο οι αντασίες του γαλλικού στρατού επιστρατηγού Νιβέρ και η κατάρρευση των τζαρικών στρατών το 16-17 από τους Μπολσεβίκους. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία ο στρατός επαναστάθηκε στο Βιετνάμ, αλλά στην πραγματικότητα το χτεσινό συμπέρασμα δεν υπήρχε η επαναστατική οργάνωση. Δεν υπήρχε επανάσταση για να προχωρήσει. Η εξέγερση ήταν πετυχημένη σε σχέση με τον τερματισμό της κρίσης των στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά δεν αυξάθηκε στις δομές του στρατού και επέτρεψε βέβαια στον υπεριαλισμό να νοικοδομηθεί από τα συντρίμια. Καταλαβαίνετε γιατί από το 70 και μετά ουσιαστικά το Πεντάγωνο ούρλιαζε σε όλους τους τόνους, σε όλες τις αναφορές, να αποσύρουν τα στρατεύματα από το Βιετνάμ. Είναι προφανές το γιατί, σκοτώνανε τους αξιωματικούς, δεν πολεμούσανε, άρα λοιπόν δύο σημεία ακόμα και τελείωσε. Ναι. Το πρώτο είναι ποιο ήταν το οικονομικό κόστος του Βιετνάμ. Εδώ είναι τρομακτικά τα νούμερα. Τα επίσημα στοιχεία λένε 168,1 δις μόνο για την οργάνωση των επιχειρήσεων και του οπλισμού. Τα μετά στην Αμερική
τα υπολογίζουν ακόμα 900 δις. Σε αυτά δεν υπολογίζουν το τι δώσανε στους Γάλλους και δεν υπολογίζανε και το τι δίνανε στο Νότιο Βιετνάμ, στο Διέμ, όπου ήταν 225 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο, κυριολεκτικά τρομακτικό. Αυτό φάνηκε μέσα στην Αμερικάνικη κοινωνία και υπάρχει ένα σχετικό διαράκι για το ξανά επανακρίσκοντας το κάμελο που λέει, του Χάρβεϊ, το οποίο αποδεικνύει γιατί είναι μπούρδες αυτά που πάνε να πούνε οι δημοκρατικοί, ότι ο Κένεντι θα σταματούσε, λέει, τον πόλεμο. Ο Κένεντι στην πραγματικότητα έκανε τη μεγαλύτερη αύξηση στρατιωτικών δαπανών στην ιστορία της Αμερικής εν καιρό ειρήνης. Αύξησε κατά 17 δισεκατομμύρια δολάρια και τον προϋπολογισμό. Ουσιαστικά το 70, όταν ξανααυξήσανε τη φορολογία για το Βιετνάμ, βάλανε 10% στη φορολογία ιδιωτών και επιχειρήσεων, έδωσε τέλος στην αυταπάτη ότι μπορούν να έχουν και βούτυρο και κανόνια. Συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν να τα έχουν και τα δύο και, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα τρομακτικό πλήγμα ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Ένα άλλο σημαντικό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι το περίφημο σύνδρομο του Βιετνάμ. Το έχετε ακούσει κι εσείς. Είναι μια μεγάλη ανακάλυψη σύνδρομο, το σύνδρομο του Βιετνάμ. Στην πραγματικότητα το αντιπολεμικό κίνημα, η λαϊκή απέχθεια για τον πόλεμο ήταν ένας τεράστιος περιορισμός στην εξωτερική πολιτική της κυρίαρχης τάξης για να κάνει επεμβάσεις. Έπρεπε να την αντιμετωπίσει πια. Έτσι λοιπόν, οι διάφοροι φιλοπόλεμοι αρθρογράφοι, οι πρετεντέριδες της Αμερικής, άρχισαν να μιλάνε και να γράφουν για το σύνδρομο του Βιετνάμ. Δηλαδή, τα αποτελέσματα της ΙΤΑΣ φαινόντουσαν σαν μια αρρώστια, ένα νόσημα. Η αποθυμία στις δημοσκοπήσεις για να έχουμε στρατιωτικές επεμβάσεις έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Άρα λοιπόν δεν ήταν μόνο αυτή η εφεύρεση. Τι κάνανε λοιπόν. 8 χρόνια μετά επί Ρίγκαν, το 83, αποφασίζουν για πρώτη φορά να κάνουν με πεζικό πια, έτσι, με στρατό δηλαδή από κάτω, επέμβαση που στο μικρό νησί της Γρενάδα. Εισέβαλαν 6.000 ένοπλοι ειδικές δυνάμεις ενάντια σε μια πολιτοφυλακή ήταν, δεν υπήρχε τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι 6.000 πόσα μετάλλια πήρανε? 8.700. Κάποιοι πήρανε 2 και 3. Αυτό λοιπόν για να αποδείξουν, έτσι, να νιώσουν περήφανοι οι Αμερικανοί ξανά και να αποδείξουν ότι μπορούν να ασκούν βία, μπορούν να επεμβαίνουν. Παρόλα αυτά όλες τις επόμενες επεμβάσεις τις κάνανε από αέρα. Και στην Αγγόλα, και στο Λίβανο, και στη Λιβύη, και στον Κόσοβο. Πότε κάνανε χερσαία? Το 2003 στο Ιράκ. 28 ολόκληρα χρόνια μετά κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτό που αυτοί ονόμασαν σύνδρομο του Βιετνάμ. Άρα λοιπόν ο πόλεμος του Βιετνάμ ή ο αμερικάνικος πόλεμος κατά τους Βιετνή ουσιαστικά ήταν μια τεράστια ήττα του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Για τους λόγους που είπαμε, πυροδότησε τη συνέχεια των κινημάτων και το πικ που ήταν το 68, ιτήθηκε από τα τρία αυτά μεγάλα κινήματα, το αντιπολεμικό, την αντασία των φαντάρων και το αντάρτικο, ουσιαστικά
ουσιαστικά τον Viet Minh μέσα στο Βιετνάμ. Αυτό δείχνει τις δυνατότητες που υπάρχουν και κάνει κατανοητό, ανάγλυφο, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Ευχαριστώ, συγγνώμη για τον χρόνο.